προχθές στη Σωματεία. Στο βωμό της νίκης θολώνει το μυαλό μας και ξεφεύγουμε. Σίγουρα όλοι θέλουμε να κερδίσουμε, αλλά ένα από τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει είναι ότι ξεφεύγουμε τόσο πολύ στο να νικήσουμε που δεν βλέπουμε μπροστά μας. Δηλαδή, καμιά φορά λέμε και παράλογα και κάνουμε παράλογα πράγματα. Είναι μια αιτία και αυτό για αυτά που γίνονται στα γήπεδα. Λοιπόν, ένας άλλος λόγος που πιστεύουμε ότι γίνονται, έχουμε ξεφύγει μάλλον κάπως, είναι ότι έχουμε πρόβλημα και με τους διαιτητές. Είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο που είναι εδώ η Επιτροπή, αν θέλετε να το συζητήσουμε και να το συζητήσουμε και εμείς τη Δευτέρα. Υπάρχουν προβλήματα σε πολλά γήπεδα από κάποιους διαιτητές που κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώμη σας, κατά τη γνώμη της Επιτροπής δεν σφυρίζουν καλά. Δημιουργούνται προβλήματα. Ίσως να ξεκινάνε και από εκεί. Είναι ένα κομμάτι και αυτό. Σίγουρα, το ξέρουμε. Θα τα πούμε αργότερα. Πάμε να ενημερωθούμε. Θα πρέπει με το που έγινε ένα περιστατικό βία σε κάποιο γήπεδο να το καταδικάζουμε όλοι. Όλοι, πραγματικά. Σύσουν, είτε είναι η διαιτησία, είτε είναι παράγοντα, είτε ποδοσφαιριστές. Εδώ γίνεται βία παράγοντα στο δικό μου το χωριό στον Κύπρο. Λέω και καλά τον έκανα. Τι θα πήρε παιδιά καλά τον έκανα. Δηλαδή, πού θα πάμε με αυτή τη λογική. Πραγματικά είναι το πιο θλιβερό πράγμα που μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Θα πρέπει όλοι μαζί, αφού θα τελειώσω, να τοποθετηθείτε πραγματικά, αλλά να τοποθετηθείτε πραγματικά για αυτά τα θέματα και όχι για ένα μεμονωμένο περιστατικό να ξέρει σε μένα ο Τάδε όταν είχα πάει πριν δύο χρόνια να κάνει αυτό ή ο Τάδε διαιτητή. Ξεκινάει το πρωτάθλημα και έχουμε 50 κολλήματα. Δεν θέλω να παίξει αυτό, δεν θέλω να παίξει εκείνο, δεν θέλω να παίξει ο άλλο. Ανεξάρτητα με το πόσο καλή είναι η διαιτητή ή όχι, έτσι. Εγώ συμφωνώ, είμαι στα γήπεδα, βλέπω ότι γίνονται και λάθη. Δεν πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είναι, τι να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο δηλαδή. Θα περιμένω να τοποθετηθείτε, να δευτερολογήσουμε μετά, να δούμε τι μπορεί να βρεθεί για αυτό το πράγμα. Είμαστε εδώ και η Επιτροπή Διευθυνσίας και οι τρεις συνάδελφοι που είναι από κάτω. Θεωρούμε όμως ότι το κεντρικό πρόσωπο της σημερινής συνάντησης είναι οι διαιτητές. Μάλλον θεωρείτε εσείς ότι είναι μόνο οι διαιτητές το κεντρικό πρόσωπο. Δεν είναι μόνο οι διαιτητές. Προβλήματα και επεισόδια δημιουργήθηκαν και ανάμεσα στις παράγοντες και ποδοσφαιριστές των ομάδων. Αυτό το ξέρετε. Να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Αναρωτιέστε γιατί δημιουργούνται, γιατί υπάρχουν λάθη από τους διαιτητές. Εμείς βγάλαμε και μία ανακοίνωση χθες, μία ανοιχτή επιστολή, δεν ξέρω αν την διαβάσατε. Το λέγαμε και το λέμε πάντα. Οι διαιτητές μας είναι άνθρωποι. Θα κάνουν τα λάθη τους. Κάναμε πάντα λάθη. Θα εξακολουθούμε να κάνουμε λάθη. Το θέμα είναι να τα βελτιώνουμε, να τα διορθώνουμε. Όμως δεν είμαστε δικαστές να έχουμε τον νόμο μπροστά μας και να λέμε ότι αυτό πρέπει να γίνει όπως είπε ο κύριος Ζουνίδης εδώ πέρα και με κάλυψε σε αρκετά θέματα. Αυτό λέει αυτό και τελείωσε. Τι θα γίνεται, το σωματείο το οποίο θα δημιουργεί προβλήματα έναν διαιτή στην έδρα του, την άλλη εβδομάδα θα κάνει το αντίστοιχο το άλλο σωματείο και θα έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Δεν υπάρχει περίπτωση να διορθωθεί τίποτα. Εγώ προτείνω προς όλα τα σωματεία να σεβαστούμε τη δουλειά των διαιτητών, να τους εμπιστευτούμε και να τους αφήσουμε να κάνουν το έργο τους σωστά. Σκοπός μας είναι, επειδή βλέπουμε κάποιοι διαιτητές, κυρίως στην Α κατηγορία, ανακυκλώνονται συνεχώς οι ίδιοι. Είναι 6, 7 έως 8 οι διαιτητές μας οι οποίοι παίζουν τα παιχνίδια της Α κατηγορίας. Γιατί κυρίως, όχι σε όλα τα, όχι μόνο στα παιχνίδια της Α κατηγορίας, αλλά κυρίως στα παιχνίδια της Α κατηγορίας δημιουργούνται τα προβλήματα. Ίσως επειδή είναι μεγαλύτερο το ενδιαφέρον, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτοί οι 6-7 διαιτητές ανακυκλώνονται συνέχεια. Σκοπεύουμε λοιπόν να αναμίξουμε κι άλλους διαιτητές, νεότερους, με λιγότερες εμπειρίες. Θέλουμε να τους εμπιστευτείτε. Αυτά τα νέα τα παιδιά να τα εμπιστευτείτε. Στην περσινή σχολή της διαιτησίας βγάλαμε 15 καινούργια παιδιά. Τώρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε καινούργια σχολή. Θα δείτε λοιπόν από τα επόμενα παιχνίδια ότι θα υπάρξουν και διαιτητές νέοι οι οποίοι θα σφυρίξουν ή θα παίξουν σαν βοηθοί στην Α κατηγορία. Τώρα, όσον αφορά τα φύλλα αγώνους, πράγματι στα περισσότερα φύλλα αγώνους υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δημιουργούν κάποιες αμφιβολίες στην Πειθαρχική Επιτροπή
Και αυτό γιατί γίνεται. Γίνεται γιατί όταν τελειώνει ένα παιχνίδι και υπάρχουν κάποια επεισόδια, υπάρχουν κάποιες κόκκινες κάρτες, υπάρχουν κάποιες αμφισβητήσεις προς το διαιτητή, αντιλαμβάνεστε ότι εκείνη την ώρα προσπαθεί ο διαιτητής υπό το φόβο των επεισοδίων, επειδή φωνάζουν απ' έξω κτλ., να γράψει ένα φιλογόνο. Δεν είναι δυνατόν, εάν το μυαλό ενός διαιτητή δεν είναι καθαρό, δεν είναι συγκεντρωμένο στο φύλλο αγώνος, δεν υπάρχει περίπτωση να αποδώσει ακριβώς αυτά που πρέπει να αποδώσει. Οι μερίδες που είπατε προηγουμένως είναι πάρα πολύ ωραίες, ίσως θα έπρεπε όμως να είναι υποχρεωτικές. Δεν θα συμμετείχει στο πρωτάθλημα αν δεν συμμετείχει στην ημερίδα που έχουμε. Στην ημερίδα των διαιτητών, στην ημερίδα της ΕΠΣ, για τους παράγοντες, για τους διαιτητές, για οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, πολύ ωραία. Δεν συμμετέχει σε 2-3 συνέδρες που έχουμε, δεν θα συμμετείχει στο πρωτάθλημα. Πρώτον, για να γνωρίζουμε εμείς σαν παράγοντες το τι ισχύει από θέμα διαιτητών, από θέμα παραγόντων, πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουμε αυτοί που κάθονται στον πάγκο οι δύο. Ποια είναι η αρμοδιότητά τους, το τι πρέπει να κάνω και για ποιο λόγο είναι εκεί. Την πραγματική έτσι, την πραγματική ιδιότητά, ας πούμε. Ωραία. Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι θα πρέπει να σφαιρεί τα γήπεδα. Πρέπει τα γήπεδα με οποιοδήποτε τρόπο να κλείνουν. Πρέπει να κλείνουν. Δεν νοείται να υπάρχει κυλικείο μπροστά στον κύκλο στα πολιτήρια. Δεν μπορεί να καθόμαστε τίποτα να πίνουμε καφέ και να κάνουμε διαιτητή με τους παίκτες για να μπουν στο κύκλο. Αυτά τα πράγματα να τακτοποιηθούν. Και σε αυτό θα πρέπει να είμαστε, να είναι οι ΕΣ αμήλυτοι. Είναι να εφαρμοστεί ο κανονισμός έτσι όπως πρέπει. Και θέλω να πω ένα παράδειγμα. Τι εννοείται όπως πρέπει. Είπατε προηγουμένως για την ασφάλεια του γηπέδου. Ο κριτής της ασφάλειας του γηπέδου είναι διαιτητής. Ο διαιτητής, όταν βλέπει, εγώ έχω παραδείγματος χάρη από το Αλφα τοπικό, έχω 8 φυλαγόνους στο γραφείο μου και μόνο σε ένα υπάρχει αντίπαλος προπονητής. Σε όλα τα άλλα δεν υπάρχει εγγεγραμμένος κάποιος προπονητής. Βλέπω τον αντίπαλο πάγκο, όλοι μιλάνε. Είναι 6-7 άτομα και μιλάνε όλοι. Και όχι απλώς μιλάνε προς τους παίκτες τους, δίνοντας προπονητικές κατευθύνσεις κ.ο.κ. Διαμαρτύρονται και πιέζουν το διαιτητή. Πιέζεται ο διαιτητής. Γιατί οι παίκτες μετά σε κάθε επαφή, ποδόσφαιρο είναι, δεν είναι μπάσκετ, σε κάθε επαφή είναι δηλαδή από τα 90 λεπτά που είναι ο αγώνας, παίζονται τα 60. Δηλαδή δεν παίζεται κανονικά πλήρως ο αγώνας. Κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε σφυρίγματα λόγω της πιέσεως της οποίας δέχονται οι διαιτητές, τόσο εκτός του αγωνιστικού χώρου, όσο και εκτός του αγωνιστικού χώρου. Αλλά επειδή οι διαιτητές δεν μπορούν, επιβάλλονται να μην δίνουν σημασία στο τι λέγεται έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο δυστυχώς υπάρχει μεγάλη πίεση προς τους διαιτητές, τόσο τους παίκτες όσο και τους παράγοντες. Το ότι εμείς ως ΕΠΣ δείχνουμε μια ανοχή στην ασφάλεια, ότι κάποια γήπεδα δεν είναι περιφραγμένα, γιατί υπάρχουν οικονομικά προβλήματα για τους Δήμους, για τις ομάδες κ.ο.κ. δεν είναι τελείως κατάλληλα για να γίνει ένα. Το ότι δείχνουμε μια ανοχή. Αλλά από εκεί και πέρα ο κανονισμός για το πώς θα λειτουργήσει μέσα στο γήπεδο είναι υπεύθυνος ο διαιτητής. Να πει ότι κύριε, εφόσον δεν έχετε προπονητή και δεν είναι κανένας γραμμένος ο προπονητής του φύλλου αγώνων, δεν μπορείτε να μιλάτε. Σταματήστε. Ή μιλήσατε, να τιμωρηθείτε. Δεν μπορεί ο διαιτητής να αφήνει όλη αυτή εδώ τη διαδικασία, γιατί φτάνοντας βήμα στο βήμα, φτάνουμε στο 70, στο 80 και τελικά έρχονται στα χέρια. Δηλαδή έρχονται στα χέρια, όχι ερχόμαστε. Έρχονται στα χέρια. Και είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό, και όσο για εμάς, για τους παράγοντες που είμαστε έξω και θέλουμε να περιφρουρήσουμε ένα φιλιρινικό κλίμα, όσο και μέσα τους αθλητές που θέλουν να τους δώσουμε μια αθλητική διαπαιδαγώγηση. Δηλαδή, όλο αυτό ξεφεύγει. Αυτό ως πρόταση θα ήθελα να το καταθέσω. Μωρό σε κομματεία που ασχολούνται με τυχιούχους, ποιοι όχι. Τα σωματεία που δεν έχουν τυχιούχους προπονητές, όπως και αυτοί που έχουν, τους έχει σταλεί η ειδική κάρτα που πρέπει να τις συμπληρώσουν για το ένα άτομο που θα έχει δικαίωμα να σηκώνεται να δίνει εντολή στον πάγκο. Οπότε αυτό το θέμα το θεωρούμε ότι έχει λυθεί απλώς. Μεριμνήστε εσείς να το κάνετε γρήγορα. Τα σωματεία να στείλετε τους υπεύθυνους ποιοι θα είναι τις φωτογραφίες, τι άμα χρειάζεται, τι γραμματεία μας έχει μιλήσει. Οπότε σε αυτό το θέμα νομίζω ότι έχει περάσει, έχει λυθεί. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι που ξεκινήσατε, ότι συμφωνείτε με τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω βίας κτλ., νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας που να δεν συμφωνεί εδώ. Κ. Μαυρίδης, ο πρώτος είναι. Να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Τελικά αποδείχνει ότι το πρόβλημα στην βία είναι περισσότερο στα παιχνίδια της άλλης κατηγορίας. Γιατί νομίζω ότι στην Β το πράγμα ελέγχεται. Γιατί όλη η ουσία είναι, ξέρουμε μεταξύ μας ότι γίνεται στην Β, στην Α. Και είναι ένα λάθος σας που ήδη έπρεπε να έχετε παρατηρητές διατησίες αυτό που είναι πολύ σημαντικό από την αρχή του πρωταθλήματος
να μην έχουμε μόνο 2, 3, 4. Σε κάθε παιχνίδι, τουλάχιστον τη Α, θα πρέπει να υπάρχει. Και σε Β, σε αυτά που είναι σημαντικά παιχνίδια. Θα ξεκινήσω και κάτι άλλο. Τώρα, επειδή όλοι μας έχουμε γενικεύσει, το πρόβλημα ότι είναι... είμαστε όλοι καταρρευτεί κατά τη βία. Αλλά όλοι έχουμε επικεντρώσει το θέμα ότι για όλα αυτά είναι οι διαιτητές και δεν φταίμε εμείς. Είμαι τη άποψη ότι παλαμάκια με ένα χέρι δεν γίνεται. Δεν πρέπει να γίνει και με τα δύο. Όλοι γνωρίζουμε, είμαστε χρόνια στο ποδόσφαιρο, όταν βλέπουμε έναν διαιτητή, ότι το ανθρώπινο λάθος το ξεχωρίζουμε. Ξεχωρίζουμε ότι αυτός ο διαιτητής όντως είναι επικίνδυνος και αυτός ο διαιτητής ο οποίος έρχεται να σε φάξει. Εγώ τα παραβλέπω και τα τρία. Εμένα δεν μου αρέσει, το έχω πει και στον κύριο Στρατούδη, να έρθει διαιτητής και να με ρωτήσει σαν πρόεδρος. Είμαι τόσα χρόνια στο να εδώ, μοχθούμε όλοι μας, όλοι μας έχουμε ματώσει, αλλά δεν δέχονται την ειρωνία. Και το έχω ξανακούσει στον εαυτό μου, το έχω πει, το λέω και δημόσια, αν με ειρωνευτεί διαιτητής, παίρνω την ομάδα και φεύγω. Ούτε με ενδιαφέρει το μείον 10, το μείον 12 απλά πράγματα. Ένα και ένα κάνω δύο. Το μόνο πράγμα δεν έχουμε. Και κάτι άλλο να πω στους συναδέλφους. Ξέρετε ότι ο αθλητικός νόμος είναι πολύ επικίνδυνο. Μην τολμήσετε και περάσει μια. Είναι κρίμα να καταστρέψουμε τις οικογένειες στα παιδιά μας. Όλοι έχουμε παιδιά, όλοι μοχθούμε, το αγαπάμε, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Πρέπει να προστατεύσουμε εμείς ήδη το ποδοσφαιρικό μας. Και συμφωνώ με αυτό που λέμε ότι πρέπει να πάμε μέτρα και στα γήπεδά μας. Αυτό που γίνεται στους πάγκους όντως γίνεται. Βλέπουμε ότι κάθονται 10-15 άτομα σε κάθε παιχνίδι. Σε όλα τα παιχνίδια. Όχι μόνο στην Α και στην Β. Δεξιότητα, το περνάμε όλοι στο χαλαρά. Μια φορά θα γίνει το κακό, τελείωσε. Όλοι θα κλαίνουν. Συμφωνώ απόλυτα με τη διακοπή του πρωταθλήματος και αποδείχθηκε και σήμερα ότι κάνουμε σωστά που το διακόψουμε το πρωτάθλημα. Για να μην θρυνήσουμε θύματα. Γιατί κατόπιν εορτής μετά θα λέγαμε, να ξέρεις, άμα κάναμε εκείνο, να κάναμε και το άλλο. Πρέπει οι ίδιοι να προστατεύσουν το ποδόσφαιρο. Εμείς τρέχουμε. Ούτε οι φίλοι, ούτε οι διαιτητές. Εμείς να προστατεύσουμε μόνοι μας. Γιατί όλοι είμαστε μεταξύ μας, είμαστε φίλοι. Εγώ το νιώθω. Δηλαδή, συνεργαζόμαστε εδώ στα σωματεία μεταξύ μας. Πίνουμε καφέ, δεν υπάρχει λόγο να μάλλον. Τελείωσε. Συμφωνώ ότι στην Α το ενδιαφέρον είναι περισσότερο, δεν ξέρω τι. Άλλο θέλει να βγει, άλλο έχει ξοδέψει περισσότερα λεπτά που μας πει στην Β. Συμφωνώ. Γιατί άλλο δεν θέλει να πέσει, άλλο θέλει να ανεβεί, ο άλλο θέλει να σωθεί, άλλο χίλια δυο πράγματα. Στην Β είμαστε λίγο πιστεύω πιο χαλαρά. Από την αρχή σου λέει, άλλοι θέλω να βγω. Ωραία, βγες και τελείω να εισχάσει το κεφάλι μας. Απλά πράγματα. Ευχαριστώ. Έλα να μιλήσει και το πρόεδρο σωπικού. Ναι. Εγώ νομίζω ότι όλοι έχουμε τα ίδια προβλήματα και θέλω να σταματήσω τώρα. Πρώτος εγώ, έτσι, δεν θέλω να γίνει φασαρής, καμία, ούτε να απευθυνόμαστε στην διαίτηση. Αλλιώς δεν πρόκειται τίποτα. Και δεν θα βγάλουμε έκπαιδο μέσα. Θα ήθελα όμως να σας παρακαλέσω. Όχι σαν ο Ζουνίδης Γιώργος, που υπήρξε σαν διαιτητής, σαν επιτροπή, αλλά και σαν εκπρόσωπος ή σαν συνεργάτης, και όχι εκπρόσωπος, διαγράψτε το αν θέλετε, σαν συνεργάτης ενός διοικητικού συμβουλίου και ενός προέδρου, ο οποίος έστω και αυτή τη στιγμή προκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση ή έκτακτη διοικητικό και συνέλευση έστω και αυτήν εν μέσω αυτής της περίοδου, του πρωταθλήματος, για να αναδείξει κάποια στιγμή περιστατικά, τα οποία όμως δεν ήταν ένα δυστυχώς, και αυτό είναι λυπηρό, ήταν αθρηστικά και πολλαπλασιαστικά, τους οδήγησαν και οδηγούν και εμάς, τους διαιτητές, τους εκπροσώπους των διαιτητών, να γίνει αυτή η συνάντηση και να βγάλουμε, να οδηγηθούμε σε κάποια συμπεράσματα μάλλον. Λίγο λοιπόν, για να συντομεύσω και να κλείνω και να μην πω περισσότερα, για να μην θεωρηθώ και θα παρακαλούσα λοιπόν, θα σας παρακαλούσα την ανοχή, την αντοχή, αλλά και τον σεβασμό, όπως και εμείς, κάτι το οποίο θα το απαιτήσουμε και θα επιμείνουμε από τους διαιτητές μας, θα παρακαλέσω λοιπόν για μια φορά ακόμα και εσάς, έναν ξεχωριστά και όλους μαζί, δείξτε την ανοχή, την αντοχή σας και το σεβασμό σε αυτά τα πρόσωπα. Με τα πολλά μειονεκτήματα, με τα πολλά λάθη, τα οποία θα συνεχίσουν και θα εξακολουθούν να κάνουν. Ποιους τους διαιτητές. Όλοι μαζί. Και εννοείται ότι σε αυτή την αίθουσα, αν ένας δεν καταδικάζει τη βία, δεν έχει θέση σε αυτή την αίθουσα. Εκτιμώ λοιπόν ότι όλοι μαζί είμαστε στην ίδια οικογένεια. Έχουμε τις ίδιες ρίζες. Το ποδόσφαιρο. Ας το προφυλάξουμε και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ.
άρεσε, γιατί οι προτάσεις και τις έχω σημειώσει για τον Ιαννάνα, γιατί λέω ότι ο Χάρης θα τους σημειώσει. Λοιπόν, ήταν αυτές οι οποίες εμένα μου δείξαν ότι έχουμε πιάσει, ξέρουμε όλοι ποιο είναι το πρόβλημα και ξέρουμε πώς θα το λύσουμε. Το μόνο που θέλω να πω για να είμαι ακριβωρό, το γήπεδο δεν είναι εκκλησία. Σίγουρα θα υπάρξουν και ποινικοί καταστάσει, αλλά δεν είναι εκκλησία το γήπεδο. Τώρα όλοι είμαστε μέσα στα γήπεδα τόσα χρόνια. Λοιπόν, το θέμα είναι εμείς, οι παράγοντες, οι προπονητές, να μην είμαστε αυτοί που να ξεκινήσουμε την επόμενη φασάρια. Εάν στα θέματα ασφαλείας είμαστε λίγο πιο τυπικοί, βοηθήσουμε τον πατριωτή και τον διατητή και δείξουμε ότι εμείς δεν είμαστε αυτοί που προκαλούμε τη σύγχυση, είτε γιατί υπάρχει βαβούρα στον πάγκο που προπονητής για μαλλιτή συνέχεια, είτε γιατί ο παράγοντας επεμβαίνει. Λοιπόν, αν δείξουμε ότι εμείς, δηλαδή, όχι αν δείξουμε, φεύγοντας από εδώ, να μας συμφωνήσουμε ότι δεν θα είμαστε εμείς που θα ξεκινήσουμε την επόμενη φασαρία, νομίζω ότι θα λύσουμε το πρόβλημα. Να βάλουμε κάποιους κανόνες. Αν θέλουμε να σταματήσουμε. Ένα είναι να μαζέψουμε τους πάγους μας, αυτοί που είναι γραμμένοι να κάθονται στον πάγκο, ο προπονητής να είναι όρθιος και δεν θα πετάνονται από τον πάγκο ούτε ποδοσφαιριστές ούτε παράγοντες πάνω στον επόπτη που είναι από τη μεριά του. Θα σταματήσει η βία. Θα σταματήσει η βία πρώτον. Αν εμείς οι ίδιοι κοιτάξουμε πρώτα τον εαυτό μας καθένα, όλοι θέλουμε η ομάδα μας να κερδίσει. Αλλά να κερδίζει πώς. Να κερδίζει με σωστούς κανόνες. Αυτό που δεν θέλουν να μας κάνουν, να μην το κάνουμε. Να μην το κάνουμε στον αντίπαλο. Το παιχνίδι έγινε. Νίκη, ήττα και ισοπαλία. Θα έρθουνε. Δεν υπάρχει ομάδα ήττα και αυτή και να είναι όλα. Να τα δεχτούμε όλα. Όταν αποφασίσουμε να δεχτούμε και την ήττα και την αδικία, τότε θα τελειώσουμε όλα. Και θα πούμε όλοι στο ίδιο καζάνι. Που είμαστε. Λοιπόν, πω επιγραμματικά θα σας αναφέρω ότι πάνω κάτω έχουμε όλη την ίδια θέση για τη βία, δεν το συζητάμε. Εμείς από τα πρώτα έτσι, επεισόδια που γίνανε σαν Διοικητικό Συμβούλιο κραταστήκαμε και δεν θέλουμε αύριο να έχουμε μεγαλύτερες έκτες επεισόδια, γι' αυτό και πήγαμε στην Διοργή, σας ευχαριστώ. Ξέρουμε ότι φέραμε τούμπα τα πρωταθλήματα, τον προγραμματισμό σας, όλα αυτά. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε από κάπου. Συμφωνείτε από όσο καταλαβαίνω όλοι στις ποινές που πρέπει να είναι πιο αυστηρές. Συμφωνείτε όλοι ότι πρέπει τα γήπεδά μας να είναι ασφαλισμένα. Ναι, να είναι κλειστές οι πόρτες, να είναι τα σηματοπλέγματα. Όχι κάτω μέτρο του δυνατού. Πρέπει τα γήπεδα να είναι κλειστά. Δηλαδή και ένα μέτρο, δύο σειρματόπλεγμα να λείπει, ρε παιδιά, αν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα για το κόστος στα δύο μέτρα σειρματόπλεγμα, να βοηθήσουμε να κάνουμε κάτι να γίνει.